Στο επικεντρωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες σχετικά με πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού σε Καβάλα και Δράμα. Το συγκεκριμένο γεγονός, ωστόσο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από πλευράς του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Θανάσιου Εξαδάχτυλου. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο και θα έλεγα ότι δεν είναι καλό αυτά να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αν δεν είναι απολύτως τεκμηριωμένα. Ενώ μάλιστα σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, κυρία Αναστασία Αντωνίου, πρόσθεσε ότι υπάρχουν πιέσεις για βεβαιώσεις πλαστών πιστοποιητικών νόσης από κορονοϊό και όχι εμβολιασμού στην Καβάλα. Δυστυχώς υπάρχουν υποψίες, γιατί τηλεφωνικά έχουν γίνει καταγγελίες, 2-3 ευτυχώς μόνο, αλλά δεν έχουμε καμία γραπτή στο σύλλογό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αλήθεια της καταγγελίας. Δυστυχώς οι αρνητές, οι αντιεμβολιαστές, οι ανεμβολίαστοι προσπαθούν να βρουν χίλιους πονηρούς τρόπους για να πάρουν ένα πιστοποιητικό νόσησης και ναι, έχουν επισκεφθεί μικροβιολογικά εργαστήρια αρκετά και ζήτησαν θετικά rapid test για να πάρουν αυτό το πολυπόθητο πιστοποιητικό νόσος που θα τους ανοίξει την πόρτα στη δουλειά και σε διάφορες υπηρεσίες, καταστήματα. Οι συνάδελφοι φυσικά και δεν έδωσαν κανένα πιστοποιητικό και όπως όλοι γνωρίζετε, ο Ιατρικός Σύλλογος, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και το Πειθαρχικό θα είναι αδέκαστο σε τέτοιες περιπτώσεις. Πράγματι έμαθε ότι τηλεφωνικά κάποια μικροβιολογικά εργαστήρια δέχτηκαν τέτοιες προτάσεις. Φυσικά είναι ανήκουστο, δεν τιμά κανέναν, ευτυχώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το ίδιο πράγμα φαίνεται πως παρατηρείται και εκεί με πιέσεις σε μικροβιολογικά εργαστήρια από γιατρούς για πλαστά πιστοποιητικά νόσησης από κορονοϊό, έτσι ώστε να παρέλθουν 6 μήνες για να μην εμβολιαστούν. Είχε πέσει στην αντίληψη των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι διατηρούν μικροβιολογικά εργαστήρια στην περιοχή μου, ότι υπήρχε ένα κύκλωμα το οποίο εξυπηρετούσε άτομα τα οποία θέλανε να παρουσιάσουν στην υπηρεσία τους ότι έχουν νοσήσει, ώστε να μεταφέρουν τον εμβολιασμό τους 6 μήνες μετά. Είχαμε ενημερώσει ανεπίσημα την Τετάρτη, είπε, ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό και στην πλατφόρμα να μην δέχονται το θετικό rapid test ως αποδεικτικό νόσησης, αλλά να ζητούν την επιβεβαίωσή του από PCR και μάλιστα 2 μετρήσεις σε διαφορετικές ημερομηνίες. Εν κατακλείδη την είδηση ότι υπάρχουν και άλλες υγειονομικές περιφέρειες με υγειονομικούς με μαϊμού πιστοποιητικά εμβολιασμού, έδωσε μέσα από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης. Δυστυχώς προέκυψε ότι μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και υγειονομικοί. Και υπάρχουν περιπτώσεις από άλλες, είπε, και ενημέρωσα τον διοικητή της Τρίτη, είπε, να κάνει και την ΕΔΕ και παράλληλα να αναστείλει τα καθήκοντά τους, διότι χρησιμοποίησαν αυτό το δίκτυο κάποιοι υγειονομικοί προκειμένου να φέρονται εμβολιασμένοι ώστε να μην τεθούν σε αναστολή. Και αυτό έχει σχέση και με την τροπολογία. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο είναι ξεκάθαροι. Το μέτρο της αναστολής θα εφαρμοστεί. Όλα αυτά τη στιγμή που δόθηκε το πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για εμβολιασμό των ανηλίκων από 12 έως 17 ετών από τους παιδιάτρους τους. Έχουμε πολλαπλώς αναλύσει πλέον σε όλους τους κύκλους και πηγαδάκια και όπως σταθούμε πώς δρούν τα mRNA εμβόλια και ότι δεν προκαλούν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, παρά αυτές τις οποίες ισχύουν για όλα τα εμβόλια. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας ότι το στέλεχος Δέλτα εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένη μεταδοτικότητα σε σύγκριση με άλλο στέλεχος και επίσης το ότι προκαλεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων, ιδιαίτερα στις ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί, με αυτή την λογική και αυτή την σκέψη αποφασίστηκε και βέβαια μετά από τις μελέτες που έγιναν να αρχίσει και ο εμβολιασμός στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες.